Γεια σας, καλησπέρα. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα αρκετά σοβαρό που απασχολεί πολύ κόσμο, θεωρώ. Το θέμα έχει να κάνει με τη θρησκεία και την επιστήμη. Όπως γνωρίζουμε, στην αρχαιότητα ειδικά, τώρα θεωρείται ότι έχει ξεπεραστεί, δεν είναι πλέον ταμπού η επιστήμη για τη θρησκεία, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε στην ιστορία, στο μεσαίωνα, ας πούμε, τις εποχές παλιά, όταν κάποιος ασχολείται με μαθηματικά, αστρονομία, επιστήμες, ιατρική, η Εκκλησία πολλές φορές τους κήρυσε αυτούς επιστήμονες αιρετικούς για τις απόψεις τους. Και τους κυνηγούσε, μέχρι και η ιερά εξέταση τους περνούσε και κινδύνευε η ζωή τους και τους θανάτωναν μερικούς. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ο Γαλιλαίος, ο οποίος υποστήριζε ότι η γη είναι, ας πούμε, στρόγγυλη και όχι επίπεδη. Και γι' αυτό ήταν έτοιμοι να τον σκοτώσουν. Και γι' αυτό και πήρε και την θέση του πίσω ο Γαλιλαίος. Ωστόσο, με τα χρόνια που πέρασαν, έχει θεωρηθεί ότι πλέον η θρησκεία και η επιστήμη δεν έχουν διαφορές. Παρ' όλα αυτά, με αφορμή ένα βίντεο που είδα στο YouTube από έναν αγιορείτη. Και είδα να θέτει αυτό το δίλημα πάλι και τι να σπέρνει τη διχόνοια μεταξύ στους πιστούς και ότι πρέπει να πιστεύουν όσον αφορά στην επιστήμη ή στην πίστη. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο. Σύν' ότι και τα τελευταία χρόνια ζήσαμε το περιστατικό με τον κορονοϊό και διάφοροι ρεύς προέτρεπαν πολύ κόσμο να αποφύγει τα εμβόλια. Ενώ στην πραγματικότητα ούτε οι ειδικοί ήταν ούτε οι γιατροί, απλά είχαν κάποιες αντιλήψεις δικές τους για δικούς τους λόγους, χωρίς να εξηγούν το γιατί πρέπει αυτό. Η θεία κοινωνία, ας πούμε, δεν μεταδίδει που υποστήριζαν τον κορονοϊό. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με το αν κατά πόσο επικίνδυνο ή θανατηφόρο είναι ο κορονοϊός, ήταν άλλη μεγάλη συζήτηση. Αλλά το θέμα είναι όσον αφορά αυτό, ότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια διχόνοια όσον αφορά από την πλευρά των ιερέων ως προς την επιστήμη. Παίρνουν αυτή τη διχόνοια στους πιστούς και την αμφιβολία, αν πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουν την πίστη ή την επιστήμη. Εγώ θα πω το εξής. Ότι αν θεωρήσουμε, όπως λέει και η πίστη, η θρησκεία, ότι ο Θεός έχει δώσει τη λογική στον άνθρωπο και είναι αυτό που τον κάνει να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ζώα, τότε πώς είναι δυνατόν, αφού με αυτή τη λογική ο άνθρωπος που έχει δοθεί ως δώρο, χάρισμα από τον Θεό, και δεν του έχει δώσει, για παράδειγμα, γούνα για να προστατεύεται από το κρύο, δεν του έχει δώσει μεγάλη ταχύτητα για να αποφεύγει τους εχθρούς του ή να κυνηγάει θυράματα, δεν του έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη ή μυϊκή μάζα ή μεγάλο σωματότυπο για να είναι ανθεκτικός και να αντέχει. Δεν του έχει δώσει κέρατα για να μείνεται, αλλά του έδωσε το μυαλό, του έδωσε θεία και λογική. Και με αυτή τη λογική ο άνθρωπος, στο πέρασμα των χρόνων, κατάφερε από το να ζει στις ζούγκλες και στις πηγές, να χτίσει σπίτια και να προστατεύεται από τις καταιγίδες και από τα καιρικά φαινόμενα, το βοήθησε να κάνει πολιτισμό, να χτίσει νόμους, δίκαιο, ηθική, όλα αυτά τα πράγματα, τα μεγάλα, τα πράγματα, θαύματα κατά κάποιο τρόπο πέτυχε ο άνθρωπος, χάρη στη λογική και την θεία του. Με αυτή τη λογική ανέπτυξε και την επιστήμη, την ιατρική, τις τέχνες. Την αρχιτεκτονική, όλα αυτά τα γνωστά που αναπτύσσεται μέσα στις επιστήμες, η φυσική, ξέρω εγώ, χημεία, βιολογία, τα πάντα. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έδωσε ο Θεός αυτό το όπλο στον άνθρωπο, την λογική, την ευφία, και να έρχεται μετά, ξέρω εγώ, από κάποια εποχή ο άνθρωπος και να λέει κάποιοι ιερείς δίθεν φωτισμένοι πίστη ή θρησκεία. Είναι σαν να αντιφάσκουν. Αυτό ήθελα να πω και να κλείσω και κατά κλείδι όσον αφορά το βίντεο. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν νίστεψε 40 μέρες, όπως λέει η Καινή Διαθήκη, και ήρθε ο διάβολος να το βάλει πειρασμούς, τρεις πειρασμούς. Ο τελευταίος πειρασμός ήταν αυτός που του λέει του Χριστού: ορίστε, όπως λένε και οι γραφές, αν σκοντάψεις κατά λάθος και είναι να πέσεις κάτω, αμέσως οι άγγελοι θα έρθουν κοντά σου και θα σε σηκώσουν για να μην χτυπήσεις. Αν είναι αλήθεια αυτό του λέει, ορίστε, λέει ο γκρεμός, πήδα μπροστά και θα σε σώσουν οι άγγελοι του Πατέρα σου Θεού. Και ο Χριστός, ωστόσο, δεν έκανε αυτό που του είπε ο διάβολος, αλλά με τη λογική. Δεν αμφισβήτησε τη δύναμη της βαρύτητας και λέει: ποιος είμαι εγώ να βάλω σε πειρασμό και σε δοκιμασία το Θεό, Πατέρα μου? Και δεν πήδηξε. Δηλαδή, χρησιμοποίησε τη λογική πολύ απλά και ο Χριστός και δεν κάθεσε να πει πίστη, να πει στον πειρασμό που του βάλε ο διάβολος πίστη ή λογική στην ουσία. Αυτό είχα να πω. Γεια σας.